Εδώ και 3 χρόνια το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου προσφέρει δωρεάν καταφύγιο και ανακούφιση στους ανθρώπους που υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Ο Γιάννης Χρονάκης με την έμπειρη ομάδα του εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν τους ασθενείς. Ο ασθενής που έρχεται εδώ έχει την ανάγκη να μιλήσει. Δεν θα ακούσουμε μόνο το σωματικό του πόνο, είμαστε υποχρεωμένοι, οφείλουμε να ακούσουμε και το ψυχικό του πόνο. Φανταστείτε τον εαυτό σας να πονάτε 3 με 4 μήνες κάθε μέρα με τον ίδιο ρυθμό. Και να παίρνετε ντεπών, να παίρνετε παναντόλ, να παίρνετε διάφορα φάρμακα και να μην ανακουφίζεστε. Ο κύριος Χρονάκης με την ομάδα του μου έδωσε χαρά στη ζωή μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν πονάω, βαδίζω και κάνω τις δουλειές μου πάρα πολύ ευχάριστα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του. Το αξίζει. Μεγάλη ανακούφιση ήταν η θεραπεία του χρόνιου πόνου σε μένα που υπόφερα, γιατί έχω κάνει σπονδυλοδεσία και ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Έχω βάλει 8 βίδες. Νομίζω ότι έρχομαι χρόνια εδώ πέρα. Να είναι καλά ο κύριος Χρονάκης κατά πρώτον είναι άνθρωπος από την πρώτη στιγμή και αυτός και η ομάδα του. Υπάρχει ψυχή πραγματικά, εκτός από την γνώση, υπάρχει αυτό που λέμε η ενσυναίσθηση, η συμπόνια. Οι ασθενείς είναι εξομολογητικοί, που μας λένε, τις ευχαριστίες και πόσο διαφορετικά αισθάνονται όταν μπαίνουν και είναι μια ομάδα μαζί με τον κύριο Χρονάκη, είναι μια ομάδα επαγγελματιών υγείας που πραγματικά βοηθάνε. Από την έναρξή του το ιατρείο έχει δει 1.230 ασθενείς, εξυπηρετώντας περίπου 20 άτομα κάθε μέρα λειτουργίας του, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανακούφισης πόνου, μέσω της επισκληριδίου, μπλοκ των νεύρων, τη μέθοδο της νευρόλυσης και τη χρήση της φαρμακευτικής κάναβης. Δύο τύποι νευρόλυσης με παλμικές ραδιοσυχνότητες, είναι 2 αυτοκόλλητα που μπαίνουν μπροστά και πίσω από την άρθρωση και με ραδιοκύματα φεύγει το οξυδοτικό στρες από την πάσχουσα περιοχή και δίνει στον ασθενή μία ανακούφιση. Αυτό γίνεται 3 φορές σε διάστημα σε 1 μήνα. Πολλές φορές και με μία απλή παρέμβαση εμείς μπορούμε να τον ανακουφίσουμε και αυτό σημαίνει ότι κάνουμε καλό, βοηθούμε να είναι ένας άνθρωπος δραστήριος με ποιοτική ζωή, στην καθημερινότητα ενεργός. Έχει προχωρήσει την τελευταίο απόκτημα που έχουμε, την εφαρμογή της φαρμακευτικής κάναβης στη διαχείριση δύσκολων περιστατικών που έχουν από κάτω μηχανισμό νευροπάθειας, νευροπαθητικού πόνου, αλλά και όπως έχουμε σε ασθενείς τώρα με καρκίνο. Καρκινοπαθείς, πάσχοντες μυοσκελετικού πόνου και σοβαρών τραυματισμών, βρίσκουν παρηγοριά και λυτρώνονται με τη βοήθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ενώ με το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, καθηγητές από όλη τη χώρα έρχονται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να συνδράμουν στο έργο. Θα μπορούσε κάποιος να έλεγε ότι ίσως είναι ο καρκινικός πόνος από τους πιο δύσκολους πόνους, όμως θεωρώ ότι ένας από τους δύσκολους πόνους είναι ο μυοσκελετικός πόνος και αυτό είναι και η πληθώρα των ασθενών που έχουμε στο γιατρείο μας. Όταν λέμε μυοσκελετικό, άνω-κάτω άκρα και σπονδυλική στήλη και αυχένα. Όπως βλέπετε δεν είναι όλοι ηλικιωμένοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια στα κέντρα πόνου και παρηγορικής φροντίδας. Έκανα την νευρόλυση το Φεβρουάριο. Και είδα μεγάλη διαφορά σε τούτο το γόνατο. Έχουμε περίπου εδώ 1 μήνα, 1,5. Είχα τρομερούς πόνους. Δεν μπορούσα ούτε να κάτω σε καρέκλα ούτε σε κρεβάτι. Και τώρα έχω γίνει άλλος άνθρωπος.